Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα η εκπομπή μας Ορθοδοξία και Σύγχρονος Κόσμος με την κάμερα της TV100 θα σας μεταδώσει την Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό των 25 χρόνων από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας, εδώ στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου, στο Σάμπεζί της Γενέβης, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, κυρίου Βαρθολομαίου.
άμπελον ταύτη και κατά.
των ημών νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάντων ημών νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγιωτάτων Πατριαρχών Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιγνατίου Αντιοχίας, Θεοφίλου Ιεροσολύμων, Αλεξίου Μόσχα, Παύλου Βελιγραδίου, Θεοκτίστου Βουκουρεστίου, Μαξίμου Σόφιας, Ηλίου Γεωργίας, των Προέδρων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, Χρυσοστόμου Κύπρου, Χριστοδούλου Αθηνών, Σάβα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Χριστοφόρου Πράγας, Ιερεμίου Αρχιερέως, του Κεπιμενάρχου της Θεοσόστου Ταύτης Επαρχίας, των Συλλειτουργούντων και Συμπροσευχομένων με θυμών Αγίων Αρχιερέων και των λοιπών Αγίων Αρχιερέων της Μεγάλης του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός μοναχικού τάγματος, των οφικιάλων της καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του δούλου αυτού Ιωάννου και της συνοδείας αυτού, των ελεούντων και βοηθούντων, η καθημάς Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, των Επιτρόπων Ενεργετών, Συνδρομητών και Προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου, απάντων των Ιερών Ναών της Θεοσόστου Ταύτης Επαρχίας και των Κοπιόντων και Ψαλόντων εν αυτή, των εφόρων ενεργετών και συνδρομητών πάντων, των εντάφθατε και απανταχού ευαγών καθιδρυμάτων, του ευσεβούς ημών γένους, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συνελθόντων εν τη Θεία Λειτουργία ταύτη και των διελόγους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των εν τη πόλη και τη χώρα ταύτη ευρισκομένων και να πάσει τη δεσποτεία Κυρίου, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Των μακαρίων και ενίστων κτητόρων και ανακαινιστών του Ιερού Ναού τούτου Γεωργίου και Κατίνγκος, των μακαρίων και αειμνήστων μεγάλων ευεργετών, ευεργετών δωρητών και συνδρομητών, των ευαγών καθιδρυμάτων, του ευσεβούς ημών γένους, πάντων των επερπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου, εν ευλαβία και πίστη και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδετε και να πάσει τη δεσποτεία Κυρίου, και των δούλων αυτού Παναγιώτου Γεωργίου Αναστασίας, του Φίκ Μασαρά Ομίλου Θεοδόρου, Κωνσταντίνου Όλγας Πέτρου, Ίσιδος Δημητρίου Ατέφ Χρυσοστόμου,
Νόμου Αγγελικής, Γεωργίου Γερασίμου Πέτρου Αμαλίας, Μαρίας Κιναντίν, των μεγάλων ευεργετών, δωρητών και αφιερωτών του Ιερού Πατριαρχικού Σταυροπηγίου τούτου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
καρδία.
Η μήτυρη Εκκλησία υπέρ των δικαίων της οποίας όντως εξυναλώσατε μικροτρόπους, θυσιαστικός εργαστής, πάσαν πυκνάδα ζωτικότητος, εκφράζει την άκρα ευαρέσκεια να αυτήσει και έρχεται πολυχρόνιο και υγιές το υπόλοιπο του επικείου βίου σας εν φυσμονή θείων δωρεών και κληρονομία της αιωνίου βασιλείας του Κυρίου. Εις αυτή έντης εκφράσεως της ευαρεσκείας και των θερμοτάτων ευχαριστειών της Μητρός Εκκλησίας προς το προσφυλές πρόσωπό σας. Σας απονέμομαι σήμερα εκ τέλους του Σεκτού Φαναρίου, των Σταυρών του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης. Εν καρποφορία έργων ευαγγελικών, εν
βάση Χριστοδωρήτων ευλογία, ώστε να φέρνει η Μητρόπολη μας αυτή, της εγγύς και της μακράν, της εν το οίκο Κυρίου και εκτός τούτου ευρισκομένης, αλλά πάντως θεοπλάστης, να φέρνει λέγοντα το φως του Χριστού, το φως της όντως ζωής, ως ευλογημένη αναδεδράς της καθημάς μαρτυρικής Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της δόξα του Ενδριάδη προστινουμένου Θεού ημών, τες πρεσβείες του προστάτου αυτής Αγίου του Πρωταποστόλου του Παύλου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Αδελφέ Άγιε, ευελπετίας της εκδήλωσης των αισθημάτων μας, αγάπης και τιμής προς το πρόσωπό σας, σας προσφέρω και αυτό το αρχιερατικό εγκόρπιο με όλη μας την αδελφική αγάπη. Δήμος Θεσσαλονίκης.